είναι το ποτάμι που έχει υπερχειλήσει αυτή την ώρα. Βλέπουμε ότι είναι επικίνδυνες οι συνθήκες του ρεπορτάζ. Ο δρόμος έχει μετατραπεί σε ένα ποτάμι. Λίγα μόνο λεπτά ήταν αρκετά για να ανέβει επικίνδυνα η στάθμη του νερού στον Αρκαδιανό ποταμό και να καλύψει τα πάντα στην περιοχή Σφακάκη του Ρεθύμνου. Σε απευθεία σύνδεση, η ανταποκρίτρια της Κρήτη TV μεταδίδει τον δρόμο με τα ορμητικά νερά του ποταμού που υπερχείλησε να καλύπτουν δρόμο και επιχειρήσεις. Αυτός εδώ είναι ο δρόμος. Την ώρα που ήρθαμε, Μάνο, κυρίες και κύριοι, για να ξεκινήσουμε αυτή τη ζωντανή σύνδεση, εδώ ήταν κανονικά τα πράγματα. Νομίζω όμως θα πρέπει να απομακρυνθούμε, μάλλον θα πρέπει να διακόψουμε, γιατί πλέον υπάρχει θέμα για την ασφάλεια τη δική μας αυτήν την ώρα. Είναι προφανές ότι εδώ θέλει έναν σχεδιασμό. Δεν μπορεί πλέον να λέμε μη βρέξει, Θεέ μου. Πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε όλοι εμείς. Στο πλατανιά του Ρεθύμνου, ο ποταμός φούσκωσε επικίνδυνα με αποτέλεσμα να υπάρξει μερική εκένωση των σπιτιών της περιοχής, με τις αρχές να απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Σήμερα ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για το Δήμο Ρεθύμνης. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, έχουμε αρκετές ζημιές, οι υπηρεσίες δούλεψαν οργανωμένα. Δύσκολες ώρες και στο πέραμα, με το νερό να έχει φτάσει μέσα στο χωριό. Μηχανήματα του Δήμου άνοιξαν το δρόμο για να απεγκλωβιστεί ένα παιδί, όπως δραματικά περιέγραψε ο Δήμαρχος Μιλοποτάμου. Πριν 40 χρόνια υπολογίζω ότι ήταν κάτι παρόμοιο. Δεν έχει ξαναγίνει καταρχήν κάτι τέτοιο. Η στάθμη του νερού που ανέβηκε τόσο πολύ, πάνω από 9 μέτρα, μιλάμε πάνω από 9 μέτρα εδώ πέρα. Ο γεροπόταμος υπερχείλησε με αποτέλεσμα περίπου 40 οικογένειες να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους στις εργατικές κατοικίες του περάματος, αφού το νερό έφτασε μέχρι και τις αυλές τους. Κινδυνέψανε παιδιά, κινδυνέψανε σπίτια, κινδυνέψανε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε πάρα πολλές απώλειες και σε δέντρα και σε ζώα ακόμα. Έχουν καταστραφεί δρόμοι, έχουν καταστραφεί περιουσίες ανθρώπων, πάρα πολλές. Εικόνες από καρδιωτικές και από το γήπεδο του περάματος που κυριολεκτικά μετατράπηκε σε λιμνοθάλασσα. Καθαρισμένος ποταμός ο γεροπόταμος και οι γέφυρες φτιαγμένες πρόσφατα και το νερό έχει φτάσει τη γέφυρα εκεί μέσα στο πέραμα. Πολλές οι περιοχές και του Ρεθύμνου που χτυπήθηκαν με σφοδρότητα από την κακοκαιρία, με δρόμους να κλείνουν, ανθρώπους να εγκλωβίζονται, εκτεταμένες κατολιστήσεις να σημειώνονται στο οδικό δίκτυο. Χαρακτηριστικές οι εικόνες και από το κουρταλιώτικο Φαράγγι. Το ρέμα μετατράπηκε σε ορμητικό χύμαρο και η στάθμη του νερού έφτασε μέχρι και το δρόμο.